μη φεύγεις, μη στάσου, στάσου. Κι όσο. Μια εφολιστή σιλή συνέντευξη έδωσε ο Άρης Μακρύς στην κάμερα του Μέγκα. Καλημέρα. Έχεις περάσει δύσκολα οικονομικά? Ναι, ναι, πολλές φορές θα έλεγα. Δεν είχα ποτέ θέμα όμως με το να ζω με τα λιγότερα. Με το να φάω μια μέρα ψωμί και τυρί. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν αγχώνομαι ποτέ. Είμαι πολύ χαλαρός και chill. Οπότε ό,τι παρουσιάζεται το αντιμετωπίζω με πλήρη ψυχραιμία. Αυτή την περίοδο είσαι μόνος, είσαι σε σχέση? Αυτή την περίοδο είμαι καλά, είμαι μόνος. Μαζί σου μπορώ να φτιάξω μαστέρια για μας ένα κόσμο. Πέρασε και μια περίοδο έτσι τότε. Καλά, ακόμα θα υπάρχουν θαυμάστριες, αλλά τότε η περίοδος με τους Boys and Noise φαντάζομαι ότι γινόταν χαμός. Θέλω να μου πεις έτσι κάποιο ακραίο περιστατικό με θαυμάστρια. Τα πιο ακραία ήταν ότι ήταν κάθε μέρα έξω το σπίτι μου κόσμος. Ποτέ κάποιο έτσι να σε έχει φιλήσει πάνω στη σκηνή? Λί έχω πάρει. Απρόσμενο, χωρίς να το περιμένω. Στο στόμα. Στο στόμα, ναι, κανονικά, όλα. Δεν κατάλαβα καν τι έγινε. Και μου είχαν κατεβάσει και το παντελόνι σε μια συναυλία. Ναι, μου πιάσαν το παντελόνι από την τσέπη και το τράβηξαν και κατέβηκε λίγο. Δηλαδή, φάνηκε το μποξεράκι μου όλο. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για γυναίκα? Ήμουν διακοπές με φίλους μου. Είχα μια σχέση τότε, η οποία ήταν και εκείνη διακοπές με φίλες της, ας πούμε. Και είχα φύγει για μία μέρα από τις διακοπές μου. Είχα πάει στο άλλο νησί που ήταν για να τη δω, έτσι, για να της δώσω ένα φιλί, ας πούμε. Γιατί δεν είχα ψάξει να μείνω ή κάτι τέτοιο. Και μετά πήρα το επόμενο πλοίο και έφυγα και επέστρεψα στους φίλους μου. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις συνευρεθεί ερωτικά? Είναι λίγο περίεργο, αλλά ευτυχώς υπήρχε πριβέ, δεν υπήρχε κόσμος γύρω, ήταν σε κατάστρωμα πλοίο. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις οικογένεια ή θεωρείς ότι είσαι αρκετά μικρός? Το έχω σκεφτεί, αλλά όχι σε πολύ σοβαρό στάδιο, ενώ ότι εντάξει, αρχικά θέλεις και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Νιώθω ότι είμαι μακριά από αυτό. Υπάρχει σαν όραμα κάπου μακρινό στο μυαλό μου, αλλά ακόμα... ίσως είναι μακριά. Scrooge the Musical. Σας περιμένουμε όλους στο θέατρο Κάτι για τον Δουλάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος του μηνός.